Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, βουλευτές Νομού Κορινθίας, αξιότιμη Περιφερειάρχη Τουρισμού Πελοποννήσου, αξιότιμη Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακή Σύμβουλη, αξιότιμη Δήμαρχε, αξιότιμη Δημοτική Σύμβουλη, Πρόεδρη Φορέων, αγαπητά μέλη, αγαπητοί εκπρόσωποι των ΜΜΕ. Σας καλωσορίζω στις εργασίες της 10ης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Τουριστικού Οργανισμού Λουτρακίου. Παρακαλώ στο βήμα τον πρόεδρο του ΔΣ, κ. Σπύρο Καραβούλη. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά, Αντριάννα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητά μέλη, φίλοι και συνεργάτες του LDO, αγαπητοί εκπρόσωποι των ΜΜΕ, κυρίες και κύριοι. Με την ιδιότητα του Προέδρου του Τουριστικού Οργανισμού Λουτρακίου, σας καλωσορίζω στις εργασίες της 10ης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους χορηγούς και μέλη μας στον οργανισμό που βοήθησαν στην υλοποίηση της σημερινής εκδήλωσης, την Club Hotel Casino Λουτράκη για τη φιλοξενία, την LBNet και την CompuGen, της εταιρείας CompuGen, για τη live μετάδοση στο κανάλι του Λουτράκη Blog, που αποτελούν και χορηγό επικοινωνίας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, καθώς πλέον ο Τουριστικός Οργανισμός Λουτρακίου συμπλήρωσε 11 έτη συνεχούς και επιτυχημένης λειτουργίας. Το 2011, η ομάδα που αποτελεί τα ιδρυτικά μέλη του οργανισμού οραματίστηκε την τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Δήμου μας μέσα από ένα πρότυπο οργανισμό διαχείρισης προορισμού, έναν DMO, ή Destination Management Organization, όπου το μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό θα εκπονούσαν από κοινού ο Δήμος μαζί με τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία του τουρισμού. Έτσι λοιπόν, ιδρύθηκε ο Τουριστικός Οργανισμός Λουτρακίου, η συνένωση τοπικών τουριστικών φορέων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, επιχειρήσεων, συνδέσμων, οργανισμών, επιμελητηρίου κτλ., με κοινό όραμα την ενδυνάμωση και ανάπτυξη της τοπικής τουριστικής δραστηριότητας. Αυτό μπορούμε να υπερηφανευτούμε ότι είναι και ένα μοναδικό επίτευγμα σε επίπεδο Πελοποννήσου. Ότι ο Λουτράκη Tourism Organization, δηλαδή, είναι ο πρώτος οργανισμός διαχείρισης προορισμού που ιδρύθηκε και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Αποτελεί τον επίσημο φορέα διαχείρισης του προορισμού, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στην Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, εισηγείται το πλάνο τουριστικών δράσεων προβολής και πρόθεσης ανά έτος, υλοποιείται έργα τουριστικής προβολής που του ανατίθενται από το Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, λειτουργεί με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συμμετέχει στην Γνωμοδοτική Επιτροπή Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ποιοι είναι όμως οι άνθρωποι που απαρτίζουν τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου? Ας ξανασυστηθούμε στους παλιούς και ας παρουσιαστούμε για πρώτη φορά στους καινούριους. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του οργανισμού. Συνεδριάζει κάθε χρόνο με συμμετοχή του συνόλου των μελών και ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε γίνονται αρχιερησίες. Το Διοικητικό Συμβούλιο μας έχει τριετή θητεία, συνεδριάζει τακτικά και απαρτίζεται από εκπροσώπους επιχειρήσεων του τουρισμού και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι ένα ευέλικτο ολιγομελές σχήμα επιφορτισμένο με την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και την παρακολούθηση της καθημερινής λειτουργίας του οργανισμού. Από ποιους συγκεκριμένα απαρτίζεται? Εδώ θα ήθελα την άδειά σας για να παρουσιάσω ονομαστικά και αναλυτικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία αφιερώνουν χρόνο μακριά από τις απαιτητικές ενασχολήσεις τους με τα κοινά και τις επιχειρήσεις τους, ώστε ο οργανισμός να λειτουργεί άρτια και να παράγει έργο. Η Σοφία Φιλιππίδη, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόεδρος της Ένωσης Κοινοδόχων. Ο Γιάννης Κόντης, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόεδρος του Συλλόγου Οξένιο Ζεύς των Επισητιστών. Δημήτρης Βλάσης, ταμείας Διοικητικού Συμβουλίου και εκπρόσωπος των τουριστικών γραφείων. Γιώργος Γκιόνης, δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων και πρόεδρος της τουριστικής Λουτρακίου ΑΕ, η οποία γνωστό διαχειρίζεται το Λουτράκι Thermal Spa. Σωτήρης Μουρίκης, πρώτος αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου. Γιάννης Τσεκούρας, εκπρόσωπος της Club Hotel Casino Λουτράκη και των Comer Group Hotels. Αθανάσιο Παπαθανασίου, αρμόδιος αντιδήμαρχος για θέματα τουρισμού. Γιάννης Αλεξανδρής, εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Λουτρακίου. Γιάννης Ζάλερ, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγίων Θεοδόρων. Γιώργος Ζουγλής, γενικός διευθυντής της ανωνύμου εταιρείας
Διόρυγος Κορίνθου, Έλσα Τόλη, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Κωνσταντίνος Δήμου, πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, Γέρο Παναγιώτης, εκπρόσωπος του Μεταφορικού Τουριστικού Συνδέσμου Ταξί Λουτρακίου, Δήμητρα Αριδά και Έλενα Λιαμπότη από τα Brown Hotels Κορινθία, Κοσμίδη Σοκράτη, εκπρόσωπος της εταιρείας ΛΟΑΚΟΑ που διαχειρίζεται το εργοστάσιο της πρώην Pepsi. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να εξάρω την προσφορά και των αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αλκιβιάδης Δρίτσας, μέλος Ένωσης Ξενοδόχων, Βασίλης Μπάκος, μέλος Ένωσης Ξενοδόχων, Γιώργος Οικονόμου, μέλος του Συλλόγου Ξένιος ΖΕΦΣ, Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, επίσης μέλος του Συλλόγου Ξένιος ΖΕΦΣ, Δημήτρης Λέισος από τα τουριστικά γραφεία, Νίκος Πουλής από τα τουριστικά γραφεία, Τάσος Σεκελαρίου, μέλος της τουριστικής Λουτρακίου Αλφάτσουνα και αντιδήμαρχος του Δήμου Λουτρακίου Παραχώρηνας Αγίου Θεοδόρου, Θανάση Τσατσούλης, αναπληρωματικό μέλος της Club Hotel Casino Λουτράκη, Γέρο Δημήτρης από το Εκμελητήριο Κορινθίας, Ελένη Ζερβού από το Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου, Ηλίας Πιτσικάλης από το Εμπορικό Σύλλογο Αγίου Θεοδόρου και Αφροδίτη Αλεξανδροπούλου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε χρόνο αυξάνονται, καθώς νέες μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις τίθεται σε λειτουργία στον προορισμό μας και αντίστοιχα αυξάνεται και ο συνολικός αριθμός μελών του οργανισμού. Σήμερα ο τουριστικός οργανισμός Λουτρακίου αριθμεί συνολικά 301 μέλη. Σαν τους 300 του Λεωνίδα, περάσαμε τους 300. Συγκεκριμένα, από το Ξένιο ΖΕΦΣ έχουμε 110 μέλη. Είναι ο πολυπληθέστερος σύλλογος του Δήμου μας. Από τα ξενοδοχεία του Δήμου Λουτρακίου, φυσικά ο Σύλλογος Ξενοδόχων είναι Σύλλογος Ξενοδόχων Κορινθίας, αλλά τον τουριστικό οργανισμό αφορούν τα ξενοδοχεία στην περιφέρεια του Δήμου, έχουμε 32 μέλη. Από apartments και βίλας έχουμε 3 μέλη, 6 είναι τα τουριστικά γραφεία μέλη, 57 μέλη από τον Εμπορικό Σύλλογο Λουτρακίου, 50 μέλη από τον Εμπορικό Σύλλογο Αγίων Θεοδόρων, 30 μέλη από διάφορες επιχειρήσεις όπως τοπικά προϊόντα, εγκαταστάσεις θεματικού ή κεντρικού τουρισμού, εταιρείες ναυσιπλοείας και μεσημικά γραφεία, 8 μέλη είναι πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι και 5 μέλη είναι φορείς οργανισμοί όπως η ΕΕΔΙΚ, Εκμελητήριο, Τουριστική ΑΕ, Λιμενικό Ταμείο, Σύλλογος Επαγγελματιών Ταξί. Η αύξηση των μελών είναι εξόχως ενδεικτική και αναλογική ως προς τις νέες, μεγάλες τουριστικές και όχι μόνο επενδύσεις που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια στο Δήμο μας. Το 2022 άνοιξαν νέες μονάδες από τον όμιλο Μπράουν, της Αγίου Θεοδόρους και Λουτράκη, αλλά και από νέους στον τουρισμό επιχειρηματίες. Ενώ το 2023 αναμένονται πάλι νέες μονάδες, επεκτάσεις και συνέχεια ανακαινήσεων σε εμβληματικά για τον προορισμό ξενοδοχεία, όπως το Wyndham, Poseidon Resort και άλλα. Στο δυναμικό των μελών μας προσθέθηκε η πολύ αξιόλογη μονάδα του επισκέψου μελετρουβίου Μάρκελου στο Γαλατάκι Κορινθίας, οι εταιρείες ναυσιπλοείας με την επαναλειτουργία της Διόρυγας και πολλές ακόμη επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, επαναλειτουργήσε η εμβληματική μονάδα εμφιάλωσης νερού της Pepsi υπό νέα διοίκηση του ομίλου ΛΟΑΚΟΑ και έτσι ο Δήμος μας μετρά πλέον ξανά δύο υπερσύγχρονες μονάδες εμφιάλωσης του νερού Λουτρακίου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καλέσω όλους τους επιχειρηματίες του Δήμου να στηρίξουν το νερό Λουτρακίου. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε ξανά το μπραντ μας πάρα πολύ δυνατό. Τώρα είναι η ευκαιρία επισκέπτης στο ξενοδοχείο, το εστιατόριο και το καφέ να μάθει την πολλαπλάσια αξία του νερού Λουτρακίου και όλες οι επιχειρήσεις του Δήμου να προσφέρουν εμφιαλωμένο νερό Λουτρακίου. Επιτρέψτε μου όμως τώρα λίγα λόγια για τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου. Ο τουριστικός οργανισμός Λουτρακίου υποστηρίζεται από δημόσιους φορείς και λειτουργεί υπό την αιγίδα τους. Οι στρατηγικοί εταίροι και βασικοί υποστηρικτές του οργανισμού είναι ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων και η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Παράλληλα, το τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου συνεργάζεται με υπουργεία, δημόσιους φορείς, τουριστικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια. Η πιο σημαντική από αυτούς και λόγω αντικειμένων είναι το Υπουργείο Τουρισμού, ο ΕΟΤ, ο ΣΕΤΕ, ο ΕΝΣΕΤΕ και άλλοι. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω την πρωτοτυπία του μοντέλου λειτουργίας του οργανισμού μας, η οποία αποτελεί μια ιδιότυπη ΣΔΙΤ, μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και πώς αυτή εφαρμόζεται στην πράξη και αποτυπώνεται στα οικονομικά του οργανισμού. Για να είναι κατανοητό, θα σας παρουσιάσω ως παράδειγμα τους οικονομικούς πόρους του οργανισμού του έτους 2022 και την ποσοστιαία κατανομή τους ανά πηγή χρηματοδότησης. Το 2022, οι πόροι του οργανισμού αναλύονται ποσοστιαία ως εξής. Το 33% προήλθε από εισφορές μελών. Το 40% προήλθε από το Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων και αφορά την υλοποίηση έργων προβολής.
Το 12% προήρθε από έκτακτες χρηματοδοτήσεις μελών για συμμετοχή τους στην υλοποίηση συγκεκριμένων έργων. Το 8% προήρθε από πωλήσεις θέσεων προβολής σε εργαλεία του οργανισμού, όπως η ιστοσελίδα, το Smart App και ο τουριστικός χάρτης. Και το 7% προήρθε από αναθέσεις για την υλοποίηση έργων μέσω της περιφέρειας Πελοποννήσου. Έχουμε δηλαδή ένα πρότυπο μοντέλο όπου το 53% των οικονομικών πόρων προέρχεται από ιδιωτικά κεφάλαια των μελών του οργανισμού και το 47% προέρχεται από δημόσιους φορείς. Είναι ένα συμμετοχικό μοντέλο, στο οποίο την πλειοψηφία των οικονομικών εισφορών καταβάλουν οι τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις και το υπόλοιπο οι δημόσιοι φορείς. Και αυτό καταδεικνύει την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση τόσο των τοπικών επιχειρηματιών του τουρισμού, όσο και του Δήμου στο έργο που επιτελεί ο οργανισμός. Λόγω του μη κερδοσκοπικού και του αυτοχρηματοδοτούμενου χαρακτήρα του οργανισμού, το σύνολο των πόρων διατίθεται για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών και την υλοποίηση των ενεργειών τουριστικής προβολής και προώθησης. Πώς όμως κερδίσαμε αυτή την εμπιστοσύνη? Με ομαδική, μεθοδική, συστηματική και σκληρή δουλειά, με συνεχή εθελοντική προσφορά και αμύωτη ένταση σε όλα αυτά τα 11 χρόνια της λειτουργίας μας. Οι άνθρωποι μας, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή, το προσωπικό και οι συνεργάτες αφιερώνουν άφθονο χρόνο για να παραχθεί το καλύτερο δυνατό και πλέον επαγγελματικό αποτέλεσμα στο λιγότερο δυνατό κόστος, αφού το σύνολο των μοντελιών που διαχειριζόμαστε είναι κατά γενική ομολογία μικρό σε σχέση με το μέγεθος του έργου που παράγεται. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα, καθώς βλέπετε το χρονολόγιο με τα σημεία αναφοράς στη λειτουργία του οργανισμού, να σταθώ ειδικά σε ένα πολύ σημαντικό ορόσημο για τον οργανισμό, τη λειτουργία του Isthmus Tourist Info Center. Το 2018, σε συνεργασία με την ΑΕΔΗ και το Δήμο, ξεκινήσαμε τη λειτουργία του τουριστικού περιπτέρου του Isthmus, του Isthmus Tourist Info Center, μισθώνοντας το οικόπεδο και το κιόσκι και δημιουργώντας εκεί, από την ΑΕΔΗ και δημιουργώντας εκεί ένα υποκατάστημα του τουριστικού οργανισμού. Με αρκετές δυσκολίες, ακόμη και πόλεμο από συγκεκριμένα κέντρα, τα οποία δεν επιθυμούσαν την αναβάθμιση της επί δεκαετίες υποβαθμισμένης περιοχής, κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε ένα καλέσθητο τουριστικό περίπτερο. Το branding, τη διακόσμηση, επίπλωση και τοποθέτηση πελοποννησιακών προϊόντων υλοποίησε η περιφέρεια Πελοποννήσου. Το περίπτερο εξοπλίστηκε με την υποστήριξη του Δήμου Λουτρακίου Παραχώρας Αγίων Θεοδόρων με σύστημα ασφαλείας, ελεύθερο Wi-Fi για τους επισκέπτες, σύγχρονο εξοπλισμό όπως πληροφοριακή οθόνη αφής, τηλεόραση, stands με έντυπα και τουριστικούς χάρτες. Στελεχώθηκε με πολύγλωσσο προσωπικό και τέθηκε σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2018, προβάλλοντας το σύνολο της περιφέρειας Πελοποννήσου. Και φυσικά και των περιφερειακών ενωτήτων ξεχωριστά. Μέρος των λειτουργικών εξόδων του περιπτέρου καλύφθηκε από έσοδα διεθνιστικής προβολής των μελών μας. Έκτοτε το Isthmus Tourist Info Center αριθμεί 5 συνεχόμενες σεζόν επιτυχημένης λειτουργίας. Εξυπηρετεί συνολικά κάτι λιγότερο από 100.000 επισκέπτες. Έχει εξυπηρετήσει συνολικά στα χρόνια της λειτουργίας του κάτι λιγότερο από 100.000 επισκέπτες από περισσότερες από 30 χώρες από όλο τον κόσμο. Ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων και η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι διαχρονικά υποστηρικτές μας και στρατηγικοί εταίροι στη λειτουργία τόσο του οργανισμού όσο και του τουριστικού περιπτέρου. Εδώ θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη μνήμα στα έργα μεγάλου εύρους που πραγματοποιούνται από την περιφέρεια στην περιοχή από το 2020. Και τα οποία έχουν κυριολεκτικά μεταμορφώσει την περιοχή του Isthmus και πλέον την καθιστούν ένα ελκυστικό προορισμό σε τουρίστες από όλο τον πλανήτη. Τα προστατευτικά διαζώματα, η ξύλινη εξέδρα, η περίφραξη, ο εξοραϊσμός και η δεδροφύτευση του περιβάλλοντα χώρου, η κατασκευή υπαίθριου και οσκιού, η τοποθέτηση της προδομής του Χαρίλαου Τρικούπη, η κατασκευή και λειτουργία κυκλινόχρηστων τουαλετών για τους επισκέπτες του Isthmus, ο εξοραϊσμός του περιβάλλοντα χώρου της γέφυρας από το Δήμο και την περιφέρεια, η αναβάθμιση των παρακείμενων επιχειρήσεων. Όλα αυτά συνέβαλαν στην ανάπτυξη και την επισκεψιμότητα που σήμερα έχει η περιοχή και το τουριστικό κιόσκι. Φέτος η Περιφέρεια Πελοποννήσου επέκτηνε τις εγκαταστάσεις του τουριστικού περιπτέρου με την τοποθέτηση, διακόσμηση και εξοπλισμό του δεύτερου κιοσκιού, ιδιοκτησίας της ΑΕΔΙΚ, και πλέον έχει εξελιχθεί σε ένα ευρύχωρο τουριστικό πολυχώρο υψηλών των αγιαγραφών. Επιπλέον η Περιφέρεια καλύπτει τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Το 2020 μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον LTO. Και πλέον με απευθείας πρόσληψη των υπαλλήλων αυτών. Και έτσι η λειτουργία έχει επεκταθεί χρονικά με 12μηνη πλέον λειτουργία. Όπως επιβεβαίωθηκε και στην πρόσφατη συνάντησή μας με τον Περιφερειάρχη κύριο Νίκα, ο τουριστικός οργανισμός Λουτρακίου θα συνεχίσει να έχει την οργάνωση και λειτουργία του περιπτέρου υπό την υψηλή εποπτεία και υποστήριξη της περιφέρειας, την αρρωγή του Δήμου και τη συνεργασία της ΑΕΔΙΚ.
ενώ οι ακριβείς αρμοδιότητες κάθε φορέα θα αποτυπωθούν πλέον σε μια νέα προγραμματική σύμβαση που ήδη επιμελεί την περιφέρεια για την αρμονική συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια συνοπτική αναφορά στα διοικητικά πεπραγμένα του 2022, καθώς για άλλη μια χρονιά, το έργο που παρήχθη είναι τεράστιο. Η εκτελεστική επιτροπή συμμετείχε σε δεκάδες συναντήσεις με φορείς της περιφέρειας, του Δήμου, του Επιμελητηρίου και άλλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 2 φορές. Είχαμε και τα θέματα του COVID στην αρχή του έτους. Εντάχθηκε στον οργανισμό Εμπορικό Σύλλογο Αγίου Θοδωρό, φέρνοντας ακόμα 50 μέλη κοντά μας. Πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με μέλη, με συλλόγους και άλλους εταίρους του οργανισμού. Στείλαμε επιστολές για κέρια θέματα, όπως η ενίσχυση της δυναμικότητας του ΑΔ Ταρακίου και άλλων φορέων. Ανανεώσαμε την πιστοποίηση ΕΛΟ. Υποστηρίξαμε σημαντικά συνέδρια για τον τουριστικό κλάδο, όπως το Selector Marriott. Υποστηρίξαμε ουσιαστικά και επικοινωνιακά δεκάδες αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στο Δήμο μας. Προβάλαμε τον προορισμό μας σε εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω των ενεργειών προβολής και των καναλιών επικοινωνίας μας, social media και άλλα. Και βέβαια πολλά ακόμα πεπραγμένα που λαμβάνεται αναλυτικά μέσω των newsletters και των δημοσιευμάτων που αποστέλνουμε. Το 2022 υλοποιήσαμε για μια ακόμη χρονιά πολλές και επιτυχημένες δράσεις προβολής και πρόθεσης σε συνεργασία με το Δήμο. Συμμετείχαμε σε B2B workshops στη World Travel Market του Λονδίνου, φέρνοντας πίσω πάνω από 30 επαφές με tour operators και travel agents και requests για το 2023. Υλοποιήσαμε ραδιοφωνικές καμπάνιες outdoors, συνεργαστήκαμε με influencers και κάναμε διαφήμιση σε social media και Google. Ο σκοπός για τις καμπάνιες αυτές ήταν να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα του προορισμού σε περίοδους εκτός υψηλής ζήτησης με θεματική προβολή, όπως Πάσχα στο Λουτράκι, Τρίμερο Καθαράς Δευτέρα στο Λουτράκι και ούτω καθεξής, τα οποία είχαν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία κατά γενική ομολογία και των ίδιων των επαγγελματιών. Και βέβαια πολλές ακόμη ενέργειες για τις οποίες ενημερώνεστε αναλυτικά με τα newsletter που αποστέλνουμε σταδιακά. Κάπου εδώ ολοκληρώνω την ομιλία μου, δίνοντας το λόγο καταρχήν στους επίσημους προσεγγελμένους, οι οποίοι μας τίμησαν, τους οποίους ευχαριστώ θερμά εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν στους συναδέλφους μας, στην Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να ακούσετε απευθείας τις απόψεις τους από τους φορείς και τους επιχειρηματίες και βέβαια να ολοκληρώσουμε και τον απολογισμό για το τυπικό σκέλος της σημερινής συνέλευσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τον Περιφερειάρχη να προσέλθει στην αίθουσα, μόλις κατέφτασε. Κατέφτασε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Παρακαλώ. Σαν του Ρουβάλι, τελικό. Παρακαλώ στο βήμα τον Υπουργό κύριο Χρήστο Δήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχικά είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι μαζί σας στην Γενική Συνέλευση του Τουριστικού Οργανισμού Λουτρακίου και προσπαθώ κάθε χρόνο να βρίσκομαι εδώ πέρα, γιατί είναι μια περίπτωση η οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αν υπάρχει μια λέξη που για εμένα χαρακτηρίζει τον Τουριστικό Οργανισμό Λουτρακίου, αυτή η λέξη είναι συνέργεια. Είναι μια πολύ σημαντική συνέργεια μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου τομέα. Είναι μια πολύ σημαντική συνέργεια μεταξύ πολλών διαφορετικών επιχειρήσεων στον κλάδο, στον ευρύτερο κλάδο της φιλοξενίας, είτε είναι τουριστικές επιχειρήσεις, εμπορικοί σύλλογοι, το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, επιχειρήσεις, τουριστικά γραφεία και άλλες εμπορικές επιχειρήσεις. Και αναφέρουμε συνέργειες, διότι μόνοι μας μπορούμε να πετύχουμε λιγότερα από ό,τι μπορούμε αν ενώσουμε δυνάμεις. Και εδώ πέρα έχουμε ένα θαυμάσιο παράδειγμα, το οποίο λειτουργεί πολλά χρόνια, το οποίο για μένα είναι πρότυπο.
όχι μόνο για τον Δήμο Λουτρακίου Παραχώρας Αγίου Θεοδωρών, αλλά για όλη την Ελλάδα. Και είναι κάτι το οποίο στο παρελθόν το έχουμε συζητήσει ακόμα και ως μια βέλτιστη πρακτική για το τι θα μπορούσε να γίνεται ακόμα και σε εθνικό επίπεδο ιδανικά. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι ο τουριστικός οργανισμός Λουτρακίου κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια το τελευταίο χρονικό διάστημα στο κομμάτι των υπηρεσιών φιλοξενίας, ώστε όχι μόνο να προβληθεί ο τόπος μας, ο Δήμος Λουτρακίου Παραχώρας Αγίου Θεοδώρου, αλλά για το πώς μπορούν να δημιουργηθούν και σημαντικές συνέργειες και με άλλους δήμους, με άλλους προορισμούς, όπου μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Θυμάμαι δράσεις με τα ενοποιεία της Νεμαίας, θυμάμαι δράσεις με άλλους δήμους που έχουν σημαντικά αρχαιολογικά αξιοθέατα, με ελαιοτριβία, από εδώ πέρα είναι και ο Νίκος ο Μάρκελος, ακριβώς που και άλλες σημαντικές επιχειρήσεις που μπορεί να είναι και εκτός του στενού Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδωρών. Και αυτό είναι το ζητούμενο, διότι ένας τουρίστας, ο οποίος έρχεται συνήθως από κάπου μακριά, θα θέλει να δει ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία προφανώς μπορεί να είναι και εκτός του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδωρών. Επιτρέψτε μου να κάνω όμως μια ειδική αναφορά στο τουριστικό περίπτερο, στο κιόσκι, όπως είπε και ο αγαπητός Σπύρος. Σπύρο, θα σου πω ότι ξέχασες μια ακόμα πολύ σημαντική δραστηριότητα που γίνεται στην περιοχή του Ισθμού και ξέρω ότι και η κυρία Κόρκα έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό, αλλά και οι υπόλοιποι αντιπεριφερειάρχες και ο κύριος Βιολής και προφανώς ο ίδιος ο Περιφερειάρχης και η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, και αναφέρομαι στα έργα που γίνονται από την Εφορία Αρχαιοτήτων για την ανάδειξη της αρχαίας Διόλου, το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, διότι όταν έχουμε τον Ισθμό το νούμερο 2 αξιοθέατο στη χώρα, αλλά δεν το έχουμε αξιοποιήσει υπέρ της τοπικής κοινωνίας και τοπικής οικονομίας στον βαθμό που θα μπορούσαμε, νομίζω ότι με την ανάδειξη της Διόλου αποκτούμε ένα πραγματικά σημαντικό πλεονέκτημα, το οποίο φιλοδοξούμε ότι θα μπορέσει όχι απλώς να αυξήσει τον αριθμό των τουριστών που σταματούν στον Ισθμό, αλλά να σταματήσουν και να φέρει προστιθέμενη αξία και εισόδημα στην περιοχή, που νομίζω ότι είναι και το ζητούμενο. Άρα, κλείνοντας, θα συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο, όλα τα μέλη του τουριστικού οργανισμού του Τρακίου, και αυτό που θα ευχηθώ είναι να δημιουργήσουμε και άλλες συνέργειες ουσιαστικές για τον τόπο μας και πέραν από τα στενά όρια του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον τόπο μας ακόμα περισσότερο. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στη Γενική Συνέλευση. Σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ, κύριε Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό. Έβαλα και τη σκέψη μου σε μια σειρά για να μην ξεχάσω κάτι. Και εγώ σύντομος είμαι πάντα, μου αρέσει η βραχυλογία. Προσυπογράφω αυτά τα οποία είπε ο Υπουργός για τον οργανισμό. Πράγματι, έχει μια δράση και μια παραδειγματική συμπεριφορά, η οποία βοηθάει όλους μας, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, στελέχη της αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι. Την Κυριακή το βράδυ γύρισα από τη Ρόδο. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Το πρωί ήμουνα στην Τρίπολη. Μετά από 2 ώρες πήγα στον Άπλιο που σήμερα γιορτάζει την απελευθέρωσή του τα 200 χρόνια. Ανέβηκα στην Αθήνα όπου έπρεπε να δω έναν υπουργό και στη συνέχεια θα πω και αυτός ο λόγος της καθυστέρησης. Λοιπόν, την Κυριακή γύρισα από τη Ρόδο. Έμεινα σε ένα ξενοδοχείο τεράστιο, στο 10ο όροφο. Γύρω μου ήταν μια ξενοδοχεία με χιλιάδες κυριολεκτικά κρεβάτια και λέω εγώ, μήπως κάνω και λάθος, εδώ δεν θα μπορούσα να κάνω διακοπές. Έφαγα πλαστικά φαγητά των ξενοδοχείων, τα γνωστά. Είδα ένα οδικό δίκτυο το οποίο, εν πάση περιπτώσει,
Είδα διάφορα προβλήματα τα οποία υπήρχαν, όπως έχει πάει στην περιοχή γνωρίζει, αλλά τα τεράστια εισοδήματα και προς τους Δήμους. Και στη συνέχεια επισκέφθηκα, λέω και κακές κουβέντες καμιά φορά, το Καστελόρισο, ένα πανέμορφο νησί, το οποίο όμως δεν έχει βιολογικό καθαρισμό. Και τουρκικά πλοία εκεί, όπου φέρνουν τουρίστες Ρώσους και Ουκρανούς που έχουν τα γνωστά προβλήματα. Και βεβαίως έλειπε αυτό το βασικό στοιχείο για την τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής. Και επειδή εδώ πέρα είναι πολύ πιο ειδική από μένα στα θέματα του τουρισμού, εγώ εμπειρίες μεταφέρω και κυρίως εσείς, θέλω να σας βάλω στον προβληματισμό τι τουρισμό θέλουμε. Πώς βλέπουμε το μέλλον και τη δική μας θέση σε αυτό το μέλλον. Η δική μου άποψη είναι ότι θέλουμε τα πάντα, αλλά η στόχευσή μας πρέπει να είναι ποιοτικός τουρισμός. Και τι σημαίνει ποιοτικός τουρισμός? Σημαίνει πολιτισμός, σημαίνει περιβάλλον, σημαίνει γεύση, σημαίνει επαφή με τον αυθεντικό κόσμο κάθε περιοχής. Περνάμε από το βιομηχανικό τουρισμό, από το πλαστικό φαγητό, το βιομηχανοποιημένο, σε μια άλλη εποχή. Και αυτό πρέπει να το έχουμε σοβαρά υπόψη μας. Όλα το θέλουμε και όλα τα θέλουμε. Αλλά η κατεύθυνση είναι αυτή και πάνω σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να στοχεύσουμε και να εγγυηθούμε. Και θα μου πεις, εσείς τι κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση την οποία διακρίσεις? Εγώ τη βλέπω ως μονόδρομο αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι κάναμε ένα πολύ μεγάλο βήμα στην τακτοποίηση του θέματος των σκουπιδιών, όπου βρήκαμε εκτάσεις διεκδικούμενες στα δικαστήρια. Έτσι φέτος δεν είχαμε καμία αναφορά για σκουπίδια, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία. Στην Νότια Πελοπόννησο είχαμε προβλήματα, τα αντιμετωπίσαμε και εκεί μεταφέροντάς τα στην Παλιόκουνη. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό βήμα. Είπε ο κύριος Υπουργός προηγουμένως για τον εστιμό. Μπορείτε να μου πείτε, εκτός από τη δράση τη δική σας, τι έχουμε κάνει? Τι έχουμε κάνει τόσα χρόνια για τον εστιμό? Λέμε το δεύτερο επισκέψιμο σημείο. Τι ακριβώς κάναμε? Δεν κατάλαβα. Ο εστιμός μπορεί να μας φέρει πλούτο. Είναι ο δεύτερος επισκέψιμος χώρος. Κάναμε. Ξοδεύτηκαν χρήματα. Θα ξοδευτούν και άλλα χρήματα. Γρήγορα θα ξεκινήσουμε και τον πεζόδρομο στην Πελοπόννησο μέχρι το Δίωρκο, όπου κάναμε ένα έργο 2.800.000 ευρώ εκεί. Για σκεφτείτε τα όλα αυτά συνδυαστικά, μαζί με την τουριστική αξιοποίηση, ενώ πλεούμενα στο καλάδι κλπ, το τι πλούτο μπορεί να φέρει, τι θέσεις εργασίας και πώς μπορεί να στηρίξει τη συγκεκριμένη περιοχή. Και γιατί δεν τα κάνουμε όλα αυτά? Λοιπόν, το άλλο το οποίο θέλω να σας πω, είναι οι υποδομές μας. Τουρισμός χωρίς σοβαρές υποδομές δεν μπορεί να υπάρξει και να έχει μέλλον. Δρόμους. Δεν είναι δυνατόν το δικό μας δίκτυο να μην είναι σε μια κατάσταση όπου να μπορεί να μας διαφημίζει, να παρέχει ασφάλεια. Και στη Σκωτία στενή είναι οι δρόμοι. Και κάποιοι δρόμοι της Ελβετίας στενή είναι. Αλλά ο δρόμος θέλει την άσφαλτο, θέλει την οριζόντια, την κάθεση σήμανση, την πληροφόρηση. Αυτά έχουμε τη δυνατότητα, την οικονομική, να τα κάνουμε με τον κατάλληλο προγραμματισμό. Ή οι προσβάσεις στα μνημεία μας. Έχεις ένα μνημείο πολύ διαφημισμένο και εμείς εξαιτίας της επιπολαιότητάς μας, για να μην πω τίποτα άλλο, το καίμε. Παράδειγμα οι Μυκήνες, όπου εξευτελιστήκαμε διεθνώς με τη φωτιά η οποία εξεράγει στο συγκεκριμένο χώρο. Και βεβαίως και τα θέματα της γευσηγνωσίας. Για το δρόμο που σας είπα, τι κάνατε εσείς? 7.700.000 ευρώ είναι ο προϋπολογισμός για να πάμε με ασφάλεια στα Τρίκαλα, τουλάχιστον μέχρι τη Ρίζα. Είναι σημαντικό θέμα αυτό. Ή όσον αφορά στις υποδομές, δήμαρχέ μου, μετά από 15 χρόνια τελειώνουμε το βιολογικό καθαρισμό των Αγίων Θεοδόρων, που είναι μια τουριστική περιοχή. Αυτά είναι πρακτικά ζητήματα τα οποία τα λύνουμε. Πώς τα λύνουμε? Με τα χρήματα τα δικά σας. Τα χρήματα των φορολογουμένων και τα χρήματα τα οποία έρχονται από τον τουρισμό.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχουν ζητήματα τα οποία αφορούν εμάς. Δηλαδή ο επιχειρηματίας νοιάζεται, αγωνίζεται, πληροφορεί, επικοινωνεί, προβάλλει την επιχείρησή του. Τι κάνει το κράτος ακριβώς, το οποίο εισπράττει, λέει, τόσα δισεκατομμύρια πήραμε φέτος. Ωραία, πόσα γυρίσαμε στον τουρισμό από αυτά και στην υποστήριξη του τουρισμού. Και τι κάνει η περιφέρεια. Και ο Δήμος, σειροπιαστά πράγματα. Ένα, δύο, τρία, όχι διακηρύξεις και μεγάλες κουβέντες. Νομίζω έχουμε πει τόσα χρόνια τόσο μεγάλες κουβέντες, να σταματήσουμε να τις λέμε. Λοιπόν, όσον αφορά δε την προβολή, εντάξει, από την περιφέρεια και για το DMS έχετε ακούσει και για το DMO, θα δώσουμε την πληροφόρηση που πρέπει. Εύχομαι και ελπίζω κατάλληλοι άνθρωποι να ενημερώνουν συνεχώς για τις εξελίξεις, αλλά ξέρετε, στην εποχή που ζούμε, η κάθε επιχείρηση κάνει τη δική της πληροφόρηση. Κάνει τη δική της ενημέρωση ώστε να βελτιώσει την ελκυστικότητα της επιχείρησης. Είμαστε στην ψηφιακή εποχή πλέον, όπου και η τηλεόραση δεν παίζει το ρόλο που έπεσε στο παρελθόν. Και ο μοναχικός τουρισμός, ο ατομικός τουρισμός, συνεχώς αυξάνεται από αυτή την πληροφόρηση. Η δουλειά μας είναι και της περιφέρειας και του κράτους να κάνουμε μια συνολική παρέμβαση στο επίπεδο πληροφόρησης και να λέμε συνεχώς με τον σωστό τρόπο τι έχουμε να προβάλλουμε για την περιοχή μας. Και μην ακούτε, ακούω ιστορίες για το όνομα, λέει, το brand name και όλα αυτά. Τι ανάγκη να έχουμε όλο αυτό. Και ποιο είναι το brand name το οποίο θα σκεπάσει τη λέξη Κόρινθος, τη λέξη Επίδαυρο, τη λέξη Μυκήνες, τη λέξη Τίριντα, τη λέξη Σπάρτη, τη λέξη Μυστρά, που είναι παγκοσμίως γνωστές ως λέξεις. Τι καπέλο μπορούμε να βάλουμε σε όλα αυτά. Λοιπόν, η συνέργεια είναι απαραίτητος όρος. Το κράτος έχει αποτύχει σε πάρα πολλούς τομείς. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια των ιδιωτών, των κοινωνικών συσσωματώσεων, όπως είναι ο τουριστικός οργανισμός Λουτρακίου, για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Και πρέπει να ανοίγουμε τα αυτιά μας, να ακούμε και από όπου δίνεται βοήθεια, να την ενισχύουμε και να την αξιοποιούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρότι θα μιλήσω λίγο, μιλήσω πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ την Αντιπεριφερειακή Τουρισμού Πελοποννήσου, κυρία Άννα Καλογεροπούλου. Θα πας στην Ανασύνη. Καλησπέρα και από εμένα, κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχη, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί εταίροι του τουρισμού, αγαπητοί μέλη του ΛΤΟ. Τα είπε όλα ο Περιφερειάρχης. Τα πολύ σημαντικά, βεβαίως. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ως εταίρος και εγώ του τουρισμού με τον ΛΤΟ την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Σας θεωρούμε από τους πιο σημαντικούς μας συνεργάτες. Έχουμε ήδη μια πολύ καλή συνεργασία και πιστεύω ότι έχουμε και πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα και εν όψη και του Οργανισμού Διαχείρισης του Προορισμού που θα εγκατασταθεί και στην περιφέρεια και του DMS, της σύγχρονης διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία ετοιμάζεται και έχει παραδοθεί από την COSMOTE και σύντομα θα είναι στον αέρα και θα προβάλλει συνολικά τον προορισμό αλλά και όλους τους επιμέρους τουριστικούς προορισμούς όπως είναι και το Λουτράκι. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία που είχαμε και σε ό,τι αφορά τα food stories, τα οποία ήταν πολύ σημαντικά και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για να προβάλλουμε το γαστρονομικό μας πλούτο και το καλάθι των προϊόντων της αγροδιατροφής που διαθέτει ο τόπος μας και το Λουτράκι με τις ιδιαίτερες γεύσεις και την Κορινθία. Για τουρισμός είναι όλα, όπως λέει ο Περιφερειάρχης και η ιεραρχή των τουρισμών, πάντα ως μείζονος σημασίας οικονομική δραστηριότητα. Μιλήσαμε για τις υποδομές. Να πούμε ότι εργαζόμαστε συνεχώς και πάνω στον εμπλουτισμό του πορτοφόλιου των τουριστικών εμπειριών που μπορεί να ζήσει ένας επισκέπτης ερχόμενος στην περιοχή, γιατί οι επισκέπτες μας είναι κατά βάση ανεξάρτητοι και ζητούν όλο και περισσότερο τουριστικές εμπειρίες, ούτως ώστε να μην τους φτάνουν οι μέρες, να δημιουργήσουμε πάρα πολλές, να μην τους φτάνουν οι μέρες και να θέλουν περισσότερες μέρες για να μείνουν στον προορισμό μας. Και φυσικά σε ό,τι αφορά την προβολή του προορισμού, η οποία όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, δεν περιορίζεται πλέον πια σε παραδοσιακά μέσα μόνον, αλλά κυρίως σε ψηφιακά μέσα. Και είμαι πολύ χαρούμενη, ήδη το έχουμε συζητήσει και με τον Πρόεδρο και με τα μέλη του τουριστικού οργανισμού. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί το χρόνο, το Μάιο, θα φιλοξενήσουμε στην περιφέρειά μας
ίσως ένα από τα πιο σημαντικά συνέδρια που αφορούν τους δημιουργούς του τουριστικού περιεχομένου, όλους αυτούς τους επηρεαστές της κοινής γνώμης ό,τι αφορά τον τουρισμό. Θα φιλοξενηθεί εδώ λοιπόν στην Πελοπόννησο. Θα υπάρχουν ταξίδια εξοικείωσης τα οποία θα φεύγουν προς όλες τις κατευθύνσεις για να προβάλλονται ψηφιακά με τα σύγχρονα μέσα, μέσω του Instagram, όλων των κοινωνικών δικτύων, τους προορισμούς μας. Θέλουμε στενή συνεργασία με τον LTO, έτσι κι αλλιώς οι διατάξεις για τους DMO, κύριε Καραβούλη, αυτό περιγράφουν, συνεργασία και σε επίπεδο συνδιαφήμισης. Είμαστε αισιόδοξοι ότι το μέλλον του τουρισμού για την Πελοπόννησο θα είναι όλο και καλύτερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, Δήμαρχε Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, κύριε Γιώργο Γκιόνη, να εισέλθετε στο βήμα. Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Αντιπεριφερειάρχες, κύριε Διευθύντρια του ΑΤΑΦ Λουτρακίου, κυρία Αρχηγού Συνδυασμού, κυρία Μαρία Πρωτόπαπα, Κώστα Λογοθέτη, Γιάννη Καραπανάγο, μην ξεχάσω κανένα και παραξηγηθώ κιόλας, φίλες και φίλοι, η παρουσία μας εδώ επιβεβαιώνει ότι οι πολυετείς προσπάθειες του Δήμου σε θέματα τουρισμού, προβολής και ανάπτυξης έχουν αποδώσει καρπούς και αποδεικνύουν πως η αναβάθμιση, η ενίσχυση και η προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος έχει αναδειχθεί σε κοινό μας όραμα και στόχο. Ακόμη και αν οι δυσκολίες τα τελευταία δύο χρόνια πολλαπλασιάστηκαν με τον κορονοϊό να αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολος αντίπαλος, κατορθώσαμε μέσα από στοχευμένες δράσεις και έργα ο Δήμος μας να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες και να σημειώσει μια εντυπωσιακή ανάκαμψη και επινίκηση της σεζόν έως το τέλος Οκτωβρίου και μέσα Νοεμβρίου με τις αθλητικές εκδηλώσεις, κυρίως από την εγχώρια και τη διεθνή τουριστική αγορά. Ο τουρισμός αποτελεί για τον τόπο μας τον κινητήριο μοχλό της τοπικής ανάπτυξης. Οι επαγγελματίες στον τομέα του τουρισμού αξίζεται πολλά συγχαρητήρια για όσα καταφέρατε, όχι μόνο φέτος αλλά και συνολικά την τελευταία τριετία, καθώς διαχειριστήκατε με ευθύνη και με ωριμότητα τα δύο δύσκολα χρόνια της πανδημίας. Όλοι μαζί, με αγαστή συνεργασία και ομαδική δουλειά, πετύχαμε μια σεζόν που γνώρισε μεγάλη επιτυχία για τα δεδομένα της εποχής και αυτό αποτυπώθηκε στην τοπική οικονομία. Και εκείνο που μας ενώνει είναι η αγάπη για το τόπο μας. Εμείς ως Δήμος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας και των οικονομικών μας δυνατοτήτων, επενδύουμε στην ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος, εμπνέοντας και όλους εσάς τους επαγγελματίες του τουρισμού προς την ίδια κατεύθυνση. Σε αυτή την πορεία είμαστε όλοι μαζί. Από το 2014 με στοχευμένες δράσεις με μεθοδικότητα και συστηματικότητα, επενδύσαμε στην ανάπτυξη όλων των θεματικών μορφών τουρισμού και δώσαμε μια νέα προοπτική στον τόπο μας. Το έργο που έχουμε υλοποιήσει σε συνεργασία με τον τουριστικό οργανισμό Λουτρακίου, τους φορείς και τις παραγωγικές δυνάμεις αυτού του τόπου τα τελευταία χρόνια, γίνεται με το ελάχιστο δυνατό κόστος, καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση τα ποσά που θα έπρεπε να δώσουμε για μια διαφημιστική δαπάνη ενός τόσο μεγάλου έργου θα ήταν τεράστια. Με συγκεκριμένες ενέργειες και βήματα ενδυναμώσαμε τη Δημοτική Επιτροπή Τουρισμού, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε σε αιτήσια βάση το πλάνο δράσεων τουριστικής προβολής και ανάπτυξης, διαθέτουμε διαρκώς αυξανόμενους πόρους από τον προϋπολογισμό του Δήμου για δαπάνες τουριστικής προβολής, διαφήμισης και βελτίωσης του τουριστικού μας προϊόντος. Ειδικά για το 2022, δημιουργήσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που καθιστούν το Δήμο μας, πόλο 6 για τους δημότες και τους επισκέπτες, καθώς προσέλκυσαν πάνω από 20.000 θεατές
αθλητές, προπονητές και συνοδούς. Η διοργάνωση εκδηλώσεων από το Δήμο και η υποστήριξη εκδηλώσεων από ανεξάρτητους διοργανωτές δημιουργούν μια διαρκώς αυξανόμενη δυναμική προσέλκυσης τουριστών υψηλού επίπεδου σε σημαντικές χρονικές περιόδους που δεν συμπίπτουν με την παραδοσιακή τουριστική περίοδο της χώρας μας, με μετρήσιμα αποτελέσματα. Αύξηση των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία και αύξηση της κίνησης σε επισιτιστικές επιχειρήσεις, εμπορικά καταστήματα και λοιπές επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος. Στο σημείο αυτό, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους συλλόγους και τους φορείς για την ανιδιοτελή προσφορά τους και την αγαστή συνεργασία που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνω. Κλείνοντας το σημαντικό για το Δήμο μας κεφάλαιο των διοργανώσεων, θα ήθελα να αναφερθώ στο σημαντικό έργο της ανάπλασης του παραλιακού μετόπου Χερσαίας Ζώνης του Τρακίου, ένα έργο πνοής που αποτελεί όραμα της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου Περαχώρας και Αγίων Θεοδόρου από το 2015 και θα μετατρέψει την παραλιακή ζώνη σε ένα σύγχρονο και ελκυστικό πόλο αναψυχής με αναβαθμισμένους λειτουργικούς και υπαίθριους κόρους. Προχωράμε στην ανάπλαση του παραλιακού μετόπου της Ποσειδονίας και την ενοποίησή του με το παραλιακό μέτωπο του Λουτρακίου. Μια ενοποίηση μήκους πάνω από 6 χιλιόμετρα, η οποία συνδέει την περιοχή του Αγίου Νικολάου του Δήμου Κορυθίων με την Ποσειδονία και τον αρχαίο Δίωργο και το παραλιακό μέτωπο του Λουτρακίου. Και συνεχίζουμε με την αισθητική αναβάθμιση και την ανάπλαση τμήματος εισοδού Ποσειδώνος από την Οδό Αιγαίου ως την Οδό του Μπάζη. Πρόκειται για έργα συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 18 εκατομμύρια ευρώ που θα βελτιώσουν με ουσιαστικό τρόπο την εικόνα αλλά και την ποιότητα αστικού περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς και θα συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας. Προς αυτή την κατεύθυνση πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ και η έλευση του προαστιακού στο Λουτράκι εντός του επομένου χρόνου. Μια προοπτική που έχει ήδη ξεκινήσει να αφήνει τα αποτυπώματά του στον τόπο μας με την προσέλκυση νέων και σημαντικών επενδύσεων. Τα τελευταία χρόνια, ο Δήμος μας επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο μετά την αγορά του καζίνου και του Ποσειδώνα από τον Όμιλο Κόμελ, την επένδυση των Brown Hotel στους Αγίους Θεοδόρους, εδώ στο Λουτράκι, στο Palace Hotel, στο ξενοδοχείο Κόντις και το Έλπις, την εξαγορά του ξενοδοχείου Μάριον από την Κυπριακή Εταιρεία, την επένδυση της NGO Aqua, η οποία επαναλειτουργήσε το ιστορικό εργοστάσιο της Πέψη στο Λουτράκι και μια καινούργια επένδυση στην περιοχή της Νεράιδας, πεντάστερου ξενοδοχείου. Αυτό πάει να πει ότι ο Δήμος επιβεβαιώνει ότι έχει μπει σε μια επενδυτική νέα μεγάλη τροχιά. Αγαπητές φίλες και φίλοι, κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα μέλη του Τουριστικού Οργανισμού Λουτρακίου για την αγαστή και δημιουργική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. Μια συνεργασία με ορατά και απτά αποτελέσματα που αποδεικνύει παρά τις όποιες δυσκολίες όταν εργαζόμαστε όλοι μαζί, μπορούμε να ενισχύσουμε σημαντικά την δυναμική και την αποτελεσματικότητα των δράσεων μας. Τελειώνοντας, θέλω να πω δύο κουβέντες. Ότι σε όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, δεν είμαι μόνος μου. Είναι οι αντιδήμαρχοι, είναι οι τεχνικές μας υπηρεσίες και σαν πολιτικός θέλω να πω και δύο πράγματα. Πάντα και η περιφέρεια και οι κυβερνήσεις και η προηγούμενη κυβέρνηση με τον Γενικό Γραμματέα το Γιώργο το Δέδε, με τους προηγούμενους βουλευτές Γιώργο Ψυχογιό, Μαρία Θελερίτη, Γιώργο Τσόγκα, τον Πέτρο του Τατούλη και ειδικά το συντοπίτη μας, τον Γιώργο τον Πετρίτσι, μας βοήθησαν πάρα πολύ. Όμως, όλα αυτά τα πράγματα έχουν συνέχεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, τότε είχαν σχεδιαστεί πάρα πολλά πράγματα, αυτή όμως τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη συνέχεια. Και θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου
τον Περιφερειάρχη, τον Παναγιώτη τον Νίκα, τους δύο υπουργούς, τον Χρήστο τον Δήμα και τον Νίκο τον Ταγαρά, που πραγματικά μας έχουν βοηθήσει για τη χρηματοδότηση όλων αυτών των έργων που είχαν σχεδιαστεί. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Χρηματοδότηση για την αρχαία Αδίωλκο είναι από τον Περιφερειάρχη και το Υπουργείο Πολιτισμού. Οι χρηματοδοτήσεις της ανάπλασης παραλίας είναι από τον Περιφερειάρχη. Τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, το έχετε γνωρίσει, το ένα έχει δημοπρατηθεί αξίας 25 εκατομμυρίων ευρώ, το άλλο δημοπρατείται 28 δωδεκάτου, άλλα 28 εκατομμύρια ευρώ, οι δύο αντιπλημμυρικές μελέτες του Λουτρακίου, που τα ποτάμια δεν καταλήγανε στην θάλασσα και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δύο έργα σημαντικά, νομίζω είναι ο μοναδικός δήμος, δεν θέλω να πω για όλη την Πελοπόννησο, για όλη τη στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, μοναδικός δήμος βάζοντας την αντιπλημμυρική μελέτη των Αγίων Θεοδόρων, βάζοντας ότι είναι πάνω από 65 εκατομμύρια ευρώ. Κανείς άλλος δήμος δεν έχει πάρει αυτά τα λεφτά. Σε όλα αυτά βέβαια ο Νίκος ο Ταγαράς με τη βοήθεια των μελετών, ο Χρήστος ο Δήμας με τη βοήθεια των χρηματοδοτήσεων, ξεκινάνε, τα μένα έχουν ξεκινήσει, τα δεύτερα σύντομα ξεκινάνε 28 του μηνός. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω και τους αντιπεριφερειάρχες, όλους, και τον Τάσο τον Κιολί, την κυρία Αθηνά την Κόρκα, την κυρία Καλογεροπούλου και όλους τους ανθρώπους, αυτούς που είναι δίπλα στον Περιφερειάρχη και μας βοηθάνε σε ό,τι του ζητήσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και να σας πω μόνο με τη συνεργασία ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων θέλει να προχωρήσει με σταθερότητα και συνέπεια και να επενδύσει στον τουρισμό για να ταξιδεύει και να προβάλλει τον τόπο μας στον κόσμο. Εύχομαι καλή συνέχεια στις εργασίες της σημερινής συνέλευσης. Να σας ευχαριστήσω όλους. Και είμαστε εδώ για να πάμε το Δήμο μας, τον τόπο μας, ακόμα πιο ψηλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.